Καθήκη μπάλα από όλους και ένα το γκολ. Από το λάθος του Ηρακλή, της άμυνας του Ηρακλή, ο Μάκος κοντά στη φάση δεν δυσκολεύεται απέναντι στον Καλαϊτζίν. Ανοίξει το σκορ στο 39 η Λάρισα με τον 30φυλλο τον Μάγκο από το φάουλ που εκτελέστηκε κάτι σαν κόρνερ από το Τζουκάλι. Από τα δεξιά η μπάλα έφυγε από όλους. Υπήρξε αδράνεια από την άμυνα του Ηρακλή. Ο Μάγκος δεν δυσκολεύτηκε, αφήρθη την μπάλα στα πόδια του, μόνο στο απέναντι στον Καλατζή, τον πλάσαρε. Σίγουρα καλύτερη η Λάρισα του δεύτερου ημιχρόνου από εκείνη τη χλωμή και νοθρή του πρώτου. Τελέστηκε το τέταρτο κόρνερ για τη Λάρισα στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο μέρος. Να, μόνος του ο Βασιλείου και γκολ. Γκολ για τη Λάρισα από την παλιά του Λεμπλαγκλέρα. Δύο νεαροί που θα δώσουν ένα στο χέρι στον άλλον, υποτικά και καλά κάνουν βέβαια. Συνεργάστηκαν σε αυτή τη φάση άψογα και έτσι το 2-0 για τη Λάρισα, ένα γεγονός από το πλασέ, το κοντινό σουτ του Βασιλείου, ακριβώς στο 56 η Λάρισα διπλασιάζει τα δερματά της. Το νούμερο 7, καλά εκτελεσμένο, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά και γκολ. Θα μειώσει ο Ηρακλής με τον προωθημένο Τέντα, με τον προωθημένο Θυμιάμι, με συγχωρείτε. Ήταν αδράνεια της άμυνας της Λάρισας, το κόρνερ ήταν καλά εκτελεσμένο από τον Καπιδάνο. Ο Θυμιάμις ήταν μόνος του απέναντι στο Γεωργίου, από την κλειστή γωνία έκανε το 2-1 για τον Ηρακλή. Βεβαίως θέλει αυστηρή κριτική, αυστηρές αποφάσεις. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι αυτό έχουμε και αυτό παίζουμε. Και δεν είναι αυτό το κάτι που θέλω να ρεβανζισμό εναντίον αυτό που γράψατε κριτική με Κυριακή. Λόγω αλλαγές, λόγω αυτά και όλα. Δεν είναι ρεβανζισμό. Είναι ραλισμό.